Με ένα παραδοσιακό σαμοθρακίτικο γλέντι ολοκληρώθηκε ο εορτασμός των 5 νεομαρτύρων στη Σαμοθράκη. Το φετινό γλέντι όμως είχε κάτι διαφορετικό, αφού κατά τη διάρκεια του παρουσιάστηκε το νέο τραγούδι της ζωής στη Γανούρια, τους στίχους του οποίου έχει γράψει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Γιορτάσαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, τη γιορτή των 5 μαρτύρων. Είναι η κορυφαία εκδήλωση για μας ετησίως. Συνδέεται και με την 1η Σεπτεμβρίου, την ημέρα της σφαγής, και με την απελευθέρωση της 19ης Οκτωβρίου. Είχαμε τη χαρά και την τιμή φέτος το καλλιτεχνικό πρόγραμμα να το καλύψει η κυρία Τηγανούρια, η Ζωή, η γνωστή Ζωή, με ένα πρόγραμμα με κάποιες δικές της συνθέσεις, με ένα παραδοσιακό κομμάτι και με μια νέα σύνθεση σε στίχους του Μητροπολίτη μας, και αυτή ήταν η έκπληξη της ημέρας. Είναι ένα πρόγραμμα που προηγήθηκε, το ακούστε, το απόλαυσε ο κόσμος, παρά τη ζέστη και τη λιακάδα, η οποία ενοχλητική, αλλά κυρίως το καλλιτεχνικό πρόγραμμα καθήλωσε τον κόσμο στο να το παρακολουθήσει. Ευχαριστούμε όλους τους προσκεκλημένους που τίμησαν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας. Τους περιμένουμε και στις επόμενες εκδηλώσεις μας. Όσο για τους συντελεστές του τραγουδιού, δηλαδή τη Ζωή τη Γανούρια και τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης, και οι δύο δηλώνουν απόλυτα ικανοποιημένοι τόσο από τη μεταξύ τους συνεργασία όσο και από το τελικό αποτέλεσμα. Το τραγούδι πάντως είναι ένα ύμνος στο νησί της Σαμοθράκης, αφού μέσα από τους στίχους του παρουσιάζονται όλες οι ομορφές του νησιού. Πολύ περήφανη που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα με την εμπιστοσύνη που μου δείξε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης μας, κύριος Άνθιμος, να μου εμπιστευτεί τους στίχους του. Για τη Σαμοθράκη, τους στίχους του νησιού βασικά, τους στίχους της πατρίδας μου. Ήταν μεγάλη χαρά μου, το μελοποίησα και είδα σήμερα ότι το αγκαλιάζει ο κόσμος. Το είδα βέβαια από την πρώτη μέρα στην που κυκλοφόρησε το κομμάτι, γιατί ήδη ανέβηκε στο διαδίκτυο και πήρε πάρα πολλά views. Βλέπω το CD επίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το αγαπάει ο κόσμος και το παίρνει για να τα ακούσει. Οπότε η χαρά μου είναι πολύ μεγάλη. Το χόρεψε ο κόσμος. Τι άλλο μπορώ να πω, είμαι πολύ ευτυχισμένη. Το μελοποίησε εξαιρετικά. Δεν νομίζω άλλος να μπορούσε να βάλει μέσα σε αυτό το τραγούδι όλη αυτή τη μουσική σαμοθρακητική παράδοση. Ήταν κάτι εξαιρετικό, κατά τη γνώμη μου, σαν μελοποίηση, σαν χορευτικό τραγούδι, προκειμένου να γίνει ένας ύμνος και έτσι να μείνει γνωστό το νησί σε όλα τα χορευτικά συγκροτήματα και εδώ και στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν σαμοθρακίτες. Όσο για το γλέντι, αυτό διήρκησε μέχρι αργά το μεσημέρι και όσοι βρέθηκαν εκεί, φάνηκε ότι πέρασαν πολύ όμορφες στιγμές. Μας,